εδώ και μισή ακριβώς, εδώ συντονισμένοι στον Art FM 90,6 για τα χουλιάρα, One Woman Show. Μέχρι και τις 8 θα πάμε μαζί και όπως σας υποσχέθηκα, έχουμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση τον κύριο Θεόδωρο Πιτικάρη, υποψήφιο διδάκτορ στρατηγικής μακροοικονομίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Πιτικάρη. Καλή σας ημέρα, κύριε Χουλιάρα. Πώς είστε, σας ξυπνήσαμε νωρίς σήμερα ή ξέρετε? Όχι, δεν είναι πολύ σημαντική ώρα, γιατί είναι ώρες που είναι. Έτσι, μπράβο, οι καθηγητές ξυπνάνε νωρίς. Όχι, δεν είμαστε καθηγητές ακόμα, εμείς είμαστε στο στάδιο της έρευνας. Η πανεπιστημιακή διαδικασία είναι πρώτα η λήψη του διδακτορικού και μετά βέβαια η κατεύθυνση της λήψης του λέκτορα και πάει λέγοντας. Μάλιστα. Ακόμα στην έρευνα, είμαστε της έρευνας. Μάλιστα. Ακόμα. Ευτυχώς είμαστε νέοι ακόμα. Εντάξει, αυτό είναι καλό, να υπάρχουν νέα μυαλά, να υπάρχουν νέοι άνθρωποι εδώ σε αυτή τη χώρα. Αυτό σημαίνει γύρω στα 14 χρόνια δουλειάς, Να το πούμε αυτό. 14 χρόνια δουλειάς, ακούγεται πολύ δύσκολο, ακούγεται πολύ κουραστικό. Και μπράβο σας. Και πολύ ενδιαφέρον και σαρκαστικό, διότι στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, γιατί σπουδές ξεκινάνε στην Ελλάδα, χρειάζεται και πολλή δουλειά στο ίντερνετ, δηλαδή στην πραγματική οικονομία. Δεν εννοείται ότι θα καταλάβεις τίτλο σπουδών μέχρι το τέλος χωρίς να βγεις έξω στην αγορά. Mm-hmm, μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε μια και μιλάμε για αγορά. Πώς βλέπετε την κατάσταση στην Ελλάδα? Η Ελλάδα κάθε μέρα ξυπνά σε μια διαφορετική κατάσταση, διαφορετική μέρα. Και αυτό έχει να κάνει αφενός με το γεγονός ότι πρώτα απ' όλα, κυρίως με το γεγονός ότι είχαμε μια πρόσμενη εξέλιξη με το ΕΣΠΑ. Ναι. Γιατί γενικά οι οικονομολόγοι δεν λογαριάζουν ποτέ τις δόσεις των δανείων. Η δόση των δανείων είναι ένας χαρακτήρας στο λαιμό της Ελλάδος. Α, δεν τη λογαριάζεται τη δόση. Δηλαδή όλος ο κόσμος τώρα, ξέρετε, μιλάει για τη δόση ακόμα. Όχι, και οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Η δόση είναι κάτι κακό. Η δόση είναι κάτι κακό. Κάτι κακό. Ας αφήσουμε το ΕΣΠΑ τότε και ας μείνουμε λίγο στη δόση. Δηλαδή το να πάρουμε τη δόση αυτή, είτε το 44 είτε το 31 δισεκατομμυρίων ευρώ, είτε ολόκληρη σε δόσεις, είναι κάτι κακό? Δηλαδή δεν είναι κάτι ως λύση όπως την παρουσιάζουν το οικονομικό επιτελείο και η κυβέρνηση? Κοιτάξτε να δείτε, ένας από τους λόγους με τους οποίους διαφώνησα με τη Νέα Δημοκρατία και παρατήθηκα από τη Νέα Δημοκρατία, ναι, ήταν και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονταν τα πράγματα, ναι, εκεί. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα οι δόσεις. Δεν μπορείς όταν είσαι υπερβολικά χρεωμένος να λαμβάνεις νέα δάνεια. Ναι. Και μάλιστα όταν ξέρεις ότι στην καλύτερη περίπτωση η ανάκαμψη θα... Η ανάκαμψη, τι εννοώ ανάκαμψη? Ανάκαμψη δεν εννοώ να αυξηθούν τα εισοδήματα τα δικά σας ή τα δικά μου που είμαστε στην μεσαία τάξη, ας πούμε, ναι, αν υπάρχει μεσαία τάξη στην Ελλάδα, δηλαδή άνθρωποι που βγάζουν το ψωμί τους με έναν τρόπο καθημερινό. Mm-hmm. Ανάκαμψη λέμε να αρχίσει η οικονομία να παράγει εισόδημα. Ναι. Άρα δηλαδή εμείς να αρχίσουμε να αυξάνουμε τα εισόδηματά μας μετά από 2-3 χρόνια. Mm-hmm. Θα έρθει το 2017. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος που έχει υπερβολικά δάνεια φροντίζει να δει τρόπους να τακτοποιήσει τα δάνειά του, mm-hmm, και έτσι να πάρει νέα δάνεια τα οποία τον οδηγούν πιο βαθιά σε ένα πηγάδι που δεν ξέρουν ποιος είναι ο πάντος του. Mm-hmm. Ναι, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ λογικό και απορώ γιατί στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης δεν το έχουν σκεφτεί. Είχαμε λοιπόν τη δυνατότητα να δούμε το ΕΣΠΑ, το οποίο ΕΣΠΑ ήταν ο Κώστας Καραμαλής, είχε πάρει 20, πλέον των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Με ένα ΕΠ σαφώς υψηλότερο από το σημερινό, mm-hmm, και ήταν μια σαφής επιτυχία και μάλιστα τότε δεν είχε κατηγορήσει κιόλας μέσα στην Δημοκρατία, δεν το είχε πάει και καλά. Ναι. Και σήμερα μιλάμε για κάτι μεταξύ 9,5 και 12,5, mm-hmm, με ένα ΑΕΠ που έχει μειωθεί τραγικά, mm-hmm, το βλέπουμε μάλιστα. Το βλέπουμε, ναι. Το ΑΕΠ, να μην μιλάμε, το ΑΕΠ δεν είναι ένας, είναι οι αριθμοί, στους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι. Ναι. Υπάρχει η καθημερινότητά μας. Όταν το χτέλ δεν έχει καύσιμα. Όπως το είπαμε, ναι, το αναφέραμε ακριβώς και προηγουμένως. Ακριβώς. Αυτό είναι ΑΕΠ. Είναι καταστραμμένο ΑΕΠ. Ναι. Είναι χαμένη οικονομία. Ναι. Αυτό το πράγμα έχει σαφής αποτύπωση στο πώς ζούμε και πώς υπάρχουν οι άνθρωποι γύρω μας. Mm-hmm.
Έπρεπε λοιπόν όχι μόνο να πάρουμε παραπάνω από αυτά που είχαμε πάρει προηγουμένως, γιατί υπάρχουν ισότητα σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. αλλά πολύ παραπάνω. Ανταυτού χάνουμε από 9 έως 10 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι δωρεάν χρήματα, δωρεάν, χωρίς τόπο. Είναι τα κοινοτικά κονδύλια αυτά του ΕΣΠΑ, έτσι, αυτά, για σε αυτά αναφέρεστε. Τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και, που έρχονται από τα, και τα κονδύλια του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αυτά γιατί τα χάνει η Ελλάδα, κύριε Πιτικάρη? Γιατί προφανώς κάποιοι στο οικονομικό επιτελείο ξεχάσανε να ενεργήσουν νωρίς και ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ναι. ότι το ελληνικό ΑΕΠ δεν είναι του 2008, αλλά είναι του 2012 προς 2013. Mm-hmm. Και έτσι η Ελλάδα πήρε την κατανομή με βάση τα κονδύλια του 2008. Μάλιστα. Το ΑΕΠ του 2008 όμως ήταν 280 δισεκατομμύρια. Σήμερα έχουμε 198, 197, 192, θα το δούμε στο τέλος του χρόνου. Μάλιστα. Κάποιοι λοιπόν αμέλησαν. Μια τραγική λοιπόν αμέλεια που όμως κοστίζει. Ναι, είναι πολύ εύκολο φαίνεται να κόβουμε μισθούς, αλλά πολύ δύσκολο να κάνουμε τη δουλειά μας ίσως. Ξέρω εγώ. Αλλά ξέρετε, υπάρχει και, επειδή στην Ελλάδα υπάρχουν και εισαγγελίες που μπαίνουν στα ξαφνικά και μας βάζουν και φυλακή. Φοβάμαι κιόλας να σου πω και την αλήθεια. Να κάνουν μια ακριβή εκτίμηση. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Βέβαια, αυτό που είπατε πριν, ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να κόβουμε μισθούς. Νομίζω ότι και ένα παιδάκι του δημοτικού που ξέρει τα στοιχειώδη μαθηματικά καταλαβαίνει ότι αν κόψεις από μια κοινωνία, δεν μπορείς να περιμένεις μετά να έρθει ανάπτυξη. Δηλαδή, μέσα από τις περικοπές, τις συνεχόμενες αυτές περικοπές, είτε σε μισθούς, είτε σε συντάξεις, είτε σε επιδόματα, πώς είναι δυνατόν να περιμένουν ανάπτυξη? Πώς θα βγουν λεφτά από τη στιγμή που ο κόσμος, όταν του κόβεις το μισθό, δεν θα καταναλώσει? Υπήρξε μια πολύ κακή, θα το πω με ευγενικό τρόπο και πάλι για τον λόγο τον προηγούμενο που σας ναι, είπα. Ναι, με ευγενικό τρόπο, πάντα με ευγενικό, εννοείται. Δεν θα το πω πως το νιώθω, γιατί, για το, ναι, τέλος πάντων. Υπήρξε λοιπόν κάποιος κύριος που έδωσε και ένα βιβλίο ότι μαζί τα φάγαμε. Ναι, αυτό, ναι, γνωστό, νομίζω το ξέρουν οι ακροατές. Ναι. Και πέρασε την ιδέα ότι όλοι οι Έλληνες φταίμε και έχουμε μια γενική ενοχή. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα γκεμπελικό θεώρημα. Mm-hmm. Ο Γκέμπελς ήταν ο αρχιμάστορας του Χίτλερ στο να ανέβει στην εξουσία και mm-hmm. να επιβάλλει μια ολοκληρωτική κατάσταση. Mm-hmm. Αυτό δημιούργησε στους Έλληνες μια συλλογική ενοχή. Mm-hmm. Έτσι όλοι νομίσαμε ότι πρέπει να προσφέρουμε το είναι μας για να κατασταθεί η εικόνα της χώρας. Ξέρετε, ο Έλληνας είναι πολύ περήφανος. Είναι ένας λαός με περηφάνεια και με ήθος και με τιμή. Mm-hmm. Ξέροντας λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά, μας χτύπησαν στο φιλότιμο. Mm-hmm. Δημιούργησε και η συλλογική ενοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χτυπούσαν πρώτα τους δημοσίους υπαλλήλους, θα μίλωναν το επίπεδο προσδοκιών που είναι ο δημόσιος μισθός και αμέσως mm-hmm. μετά χτυπούσαν τον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Προφανώς στο δημόσιο τομέα υπήρχε κάποιο περιθώριο και θα μπορούσε κανείς να πει ότι εντάξει, στο δημόσιο τομέα μπορείς να κόψεις γιατί είναι και ελληματικός, γιατί ίσως και κάποιοι πάλι δεν κάνανε και όλη τη δουλειά όπως έπρεπε. Προσέξτε όμως, οι πάλι που είχαν διορίσει η πολιτική μας, έτσι, ναι, ναι. ακολουθούσαν διαδικασίες που είχαν θεσμοθετήσει η πολιτική μας, mm-hmm. όχι κάποιος άλλος. Mm-hmm. Στον ειδικό τομέα όμως, δεν καταλαβαίνω πώς έρχεται το δημόσιο, παραβιάζει τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί συλλογικών συμβάσεων και καθορίζει μισθούς, ενώ δεν το βλέπω να το έχει ζητήσει ούτε ο ΣΕΦ, ούτε κανένας άλλος. Στα φανερά. Ναι. Στα φανερά τουλάχιστον όχι. Τώρα δεν ξέρουμε πίσω από τις κλειστές πόρτες τι έχει γίνει. Έχει λοιπόν το δημόσιο, αναστατώνει τον ιδιωτικό τομέα, δημιουργεί συγκρουσιακές σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Μειώνει τα εισοδήματα. Και τι έχουμε σήμερα? Έχουμε τη Citibank να φεύγει. Ναι. Έχουμε την Coca-Cola να φεύγει. Mm-hmm. Έχουμε τη Χαλιβουργική να έχει κλείσει το εργοστάσιο στον Ασπρόπεργο. Να τα άλλα δύο εργοστάσια δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Mm-hmm. Έχουμε τη Φάγια να μετακομίζει. Γιατί οι άνθρωποι αισθάνονται φοβερή ανασφάλεια, ναι. όσον αφορά το κοινωνικό, καταρχήν την κοινωνική ειρήνη, που είναι σημαντικό πράγμα. Αν δεν ξέρεις δύο πράγματα, αν δεν ξέρεις τι νόημα θα έχεις αύριο
και αν δεν ξέρεις αν αύριο θα έχεις κοινωνική ειρήνη, mm-hmm. δεν μπορείς να κρατήσεις τις επενδύσεις εδώ. Φοβάσαι το κεφάλαιό σου που έχεις επενδύσει. Το επενδυτής έχει να επενδύσει και να ρισκάρει φυσικά και να βγάλει κέρδη. Αυτό είναι το θεμητό στην οικονομία της αγοράς. Αν όμως φοβάσαι ότι σήμερα θα βάλεις ευρώ και αύριο θα βγάλει δραχμές, ή σήμερα θα βάλεις ευρώ και αύριο θα στο κάψουν τα εργοστάσια επειδή θα έχουν τρελαθεί άλλοι από τη φτώχεια ή από το κάτι που τους έχει τρελάνει, mm-hmm. που είναι βέβαια μια πρακτική που εγώ προσωπικά δεν τη δέχομαι. Όταν κάνεις διαμαρτυρία πρέπει να είσαι λελογισμένος στη διαμαρτυρία σου. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχει υψηλό ρίσκο για τη χώρα. Όταν υπάρχει υψηλό ρίσκο για τη χώρα, οι επενδύσεις είναι αδύνατο να έρθουν. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς πάντως έχει πει ότι έχει βγει στο κυνήγι της ανάπτυξης και της επένδυσης. Θα σας πω κάτι που το οποίο το ξέρουμε όλοι οι οικονομολόγοι. Ναι. Και επειδή εγώ προέρχομαι τον χώρο της διοίκησης των επιχειρήσεων ως οικονομολόγος, mm-hmm. η ανάπτυξη δεν διατάσσεται. Ποτέ και ουδέποτε. Mm-hmm. Η ανάπτυξη μπορείς να δημιουργήσεις μια θερμοκηπίδα από υποθέσεων, έτσι ώστε υποκατάλληλες συνθήκες, όταν η παγκόσμια οικονομία ξαναέρθει πίσω στην ανάπτυξη, γιατί αυτή τη στιγμή όλη η παγκόσμια οικονομία βιώνει την ύφεση. Δεν μπορεί όλη η παγκόσμια οικονομία, και μάλιστα χώρες όπως λόγου χάρη η Ισπανία που έχει χαμηλότερο κόστος από εμάς και έχει λύσει και πολλά προβλήματα περισσότερα από εμάς, βιοκρατίας λόγου χάρη, να βιώνει ύφεση και να έρθει άλλο στην Ελλάδα. Έτσι, έχουμε και ανταγωνιστές. Αυτό είναι αλήθεια ότι έχουμε και ανταγωνιστές τριγύρω πλέον. Έχουν πολλούς ανταγωνιστές τριγύρω μας. Και μάλιστα ίσως έχουμε και πιο αξιόπιστους ανταγωνιστές. Ίσως. Όταν λοιπόν φτιάχνουμε τη θερμοκηπίδα των προϋποθέσεων για να μπορέσεις να ελπίζεις ότι ο ιδιωτικός τομέας θα σε επιλέξει. Ας πούμε το ελληνικό, μια πολύ καλή περίπτωση, γιατί δεν τραβά το ενδιαφέρον. Ναι. Λοιπόν συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά ως θερμοκηπίδα ανάπτυξης για να τραβήξει το ενδιαφέρον ανταγωνιστικά διεθνώς. Δηλαδή διεθνώς έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά που τραβά το ενδιαφέρον των επενδυτών. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με όλους τους τομείς της οικονομίας της Ελλάδας. Γενικά έχει αποδειχθεί ότι η οικονομία βγαίνει από την ύφεση και μάλιστα από τη βαθιά ύφεση μέσα από τη δημόσια επένδυση. Ναι. Η Ελλάδα όμως δεν μπορεί να επενδύσει δημόσια αυτή τη στιγμή. Διότι δυστυχώς είμαστε μια χώρα που έχουμε τυπικά, δεν έχουμε φτωχεύσει, αλλά ουσιαστικά έχουμε φτωχεύσει. Ουσιαστικά λοιπόν είμαστε πτωχευμένοι και ζούμε στο κόκκινο εδώ και αρκετό διάστημα. Ναι, ζούμε διάστημα. Διαφρενωμένοι βασικά. Ναι. Υπάρχουν δύο μηχανισμοί που μας διαδιώνουν στη ζωή. Ο ένας μηχανισμός είναι ο μηχανισμός έκτακτης ελευθερότητας, ο ΕΛΑ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, ο οποίος παρέχει ελευθερότητα στις τράπεζες μέσα στις τράπεζες της Ελλάδος. Γιατί ξέρετε, τα ελληνικά ομολογία δεν γίνονται δεκτά πλέον στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θεωρούμαστε δηλαδή de facto χρεοκοπημένοι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ναι. Και ο άλλος μηχανισμός είναι ο μηχανισμός των προσωρινών εκδόσεων των έντοκων γραμματείων, με τα υψηλά επιτόκια 4,8, 4,5, 4,4, τα οποία αυξάνουν και το χρέος. Γιατί ο τόκος βάζει στο χρέος φυσικά. Ναι. Και στο έλλειμμα. Οπότε ένας φαύλος κύκλος, κύριε Πιτικάρη, στην ουσία. Δυστυχώς είναι αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Ναι. Γι' αυτό και φαντάζομαι ότι και το Διεθνές Δασμευτικό Ταμείο σωστά επισήμανε ότι πρέπει να υπάρξει μια νέα αναδιάθρωση του χρέους. Ως την πρώτη όμως για τα εισοδήματα που κόβονται. Σήμερα. Ναι. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Δεν υπάρχουν εισοδήματα στη χώρα. Τα εισοδήματα από τη χώρα έχουν φύγει. Έχουν φύγει με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι με την πληρωμή των υποχρεώσεών μας. Τα προηγούμενα τρία χρόνια πληρώσαμε 202 δισεκατομμύρια συντάκους και χρεολύσια. Ναι. Και επιπλέον πληρώσαμε και γύρω στα 10 δισεκατομμύρια σε εισφορές στους διεθνείς οργανισμούς. Μην ξεχνάτε ότι αυξήσαμε τη συμμετοχή μας στο Διεθνές Δασμευτικό Ταμείο κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν είναι όμως παράλογο μια χώρα που δεν είναι καλά οικονομικά να βοηθάει αυτούς που τη δανείζουν για να τη δανείσουν. Θα σας πω ότι ότι είναι παράλογο. Ναι. Η δόση που ήταν να πάρουμε τον Μάιο ήταν 5 δισεκατομμύρια περίπου. Ναι. 4,9.
Από αυτά πήραμε μόνο τα 3,9 ή 4, αν δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό. Ένα δισεκατομμύριο λιγότερο. Ναι. Τον επόμενο μήνα από όταν βγήκε η νέα κυβέρνηση, μας ήρθε το 1 δισεκατομμύριο, από το οποίο επιστρέψαμε 900 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσουμε τις ισπανικές τράπεζες. Mm-hmm. Η Ελλάδα, η χρεοκοπημένη χώρα, έδωσε 900 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία εγγράφησε στο ελληνικό δημόσιο χρέος, για να βοηθηθούν οι ισπανικές τράπεζες. Μάλιστα. Αυτό πώς σας φαίνεται, πολύ λογικό? Αυτό μου φαίνεται πολύ παράλογο και, εντάξει, και ασχολίαστο, δηλαδή πραγματικά προκαλεί γέλια. Αλλά νομίζω δεν το ξέρω και πάρα πολύ, φαντάζομαι. Φαντάζομαι ότι δεν το ξέρουν, εγώ δεν το γνώριζα. Το μαθαίνω τώρα από εσάς. Βέβαια ήξερα ότι όντως το Μάιο είχαμε πάρει λιγότερο κατά ένα δισεκατομμύριο και μας δόθηκε μετά το υπόλοιπο τον Ιούνιο, αλλά δεν ήξερα τι ακριβώς είχε γίνει με το υπόλοιπο ποσό. Πήραμε 100 εκατομμύρια ευρώ, χρειάστηκαμε να δεις. Εντάξει, η κοινωνική αλληλεγγύη είναι λογικό να ισχύει. Είναι αλλά... λογικό να ισχύει, αλλά να ισχύει στα ίδια μέτρα και στα ίδια σταθμά. Κακά τα ψέματα, κύριε Πιτικάρη. Εγώ τώρα, χωρίς να είμαι οικονομολόγος, με τις λίγες γνώσεις οικονομικές που έχω, βλέπω ότι η λεγόμενη ευρωπαϊκή και κοινοτική αλληλεγγύη δεν υπήρξε. Υπήρξε όμως. Να σας διακόψω. Ναι, να με διακόψετε, βεβαίως. Δεν θέλω να διακόψουμε τον ερμό, γιατί νομίζω ότι δεν θα διακόψουμε τον ερμό. Να με διακόψετε, εγώ κάνω ερωτήσεις, κάνω σκέψεις και εσείς είστε αυτός που θα μας τα πείτε. Ήταν λάθος ο τρόπος που τέθηκε όμως. Γιατί θα πω το εξής. Αν θυμόμαστε καλά, το διακήρυγμα των εκλογών το 2009 ήταν η οικονομική πολιτική. Ναι. Ο Κώστας ο Καραμαλής το 2007 πάλι τον ίδιο λόγο και προσφύγει στις εκλογές. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι προσωπική εκτίμηση και προφανώς μπορεί να προέχει και λάθος, να παίρνει και λάθος μέσα, ότι ορθά αντικατέστησε και το οικονομικό επιτελείο το 2009. Mm-hmm. Είπε ο άνθρωπος κάποια πράγματα που δεν άρεσαν και ζήτησε από τον Γιώργο Παπαδόπουλο στις προγραμματικές δηλώσεις να λάβει μέτρα. Το ζήτησε και μέσα από τις εκλογές. Ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό, το θυμάμαι το 2009. Και το είπε να σας στηρίξουμε. Η Λούκα Κατσέλη τον Δεκέμβρη του 2009 έγραψε ένα άνθρωπο στο Βήμα και είπε να με δώσουμε το χέρι στις αγορές, την αφορμή δηλαδή στις αγορές, γιατί θα μας το κόψουν και θα ζητήσουν και το άλλο. Και ζητούσε από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Γιώργο Κωνσταντίνο, να λάβει μέτρα. Ναι. Φυσικά αγνοήθηκε. Και όχι μόνο αγνοήθηκε, αλλά αν θυμάστε μετά από λίγο καιρό διαπετάχθηκε έξω από την κυβέρνηση με τις κλωτσιές. Ναι, το θυμάμαι αυτό το σκηνικό. Και τότε είχε χάσει πολύτιμο χρόνο η κυβέρνηση. Η τότε κυβέρνηση τέλος πάντων του Γιώργου Παπανδρέου. Ακριβώς. Για να φτάσουμε τελικά στο 2010, στην εποχή του Διεθνούς Δραματικού Ταμείου. 17 Μαΐου. Λοιπόν, στις 14 του Μάη. Το επιτόκιο που είχε λάβει ήταν 3,098 συν το γερμανικό. Ναι. Στις 17 του Μάη ήταν 7,09 συν το γερμανικό, όπου μπήκαμε στο μηχανισμό. Mm-hmm. Μου φαίνεται λίγο τυχαίο, δεν μου φαίνεται πολύ τυχαίο. Τυχαίο δεν νομίζω που λέει και η διαφήμιση, ναι. Ότι ανέβηκαν τόσο υψηλά τα spreads. Ναι. Τα κυκλογραφία που είχε χθες στη Βουλή και θα τη δούμε πλέον αφού μπήκε στη Βουλή, να δούμε και τα στοιχεία που έχει συλλέξει και που έχουν συλλέξει οι οικονομικοί εισαγγελείς για να μάθουμε λίγο παραπάνω φως. Mm-hmm. Γιατί είναι πολύ περίεργα τα γεγονότα αυτά όλα ξαφνικά. Γιατί όταν έχεις τον Υπουργό Οικονομίας σου, δηλαδή την κυρία Κατσέλη, να σου λέει ότι πάρε μέτρα, mm-hmm. πάρε μέτρα και εσύ μοιράζεις, παίρνεις 1 δισεκατομμύρια από τις πλέον κερδοφόρες επιχειρήσεις σου και τις καθιστάς προβληματικές και τα δίνεις σε αφήγκανους, mm-hmm. που δεν έχουν τίποτα με τους ανθρώπους, γιατί οι Έλληνες πολίτες είναι και φυσικά έχουν το δικαίωμα της προστασίας της πολιτείας, αλλά αυτή τη στιγμή που ξέρεις ότι υπάρχει κρίση, μην αποδυναμώνεις τις πλέον υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις. Με το, θυμάστε, το φόρο αλληλεγγύης. Το θυμάμαι, ναι, το θυμάμαι. Και νομίζω το θυμούνται και οι ακροδές μας αυτό, έτσι, δεν είναι κάτι που το θυμάμαι μόνο εγώ. Ναι, ήταν νομίζω κάποια λάθη τραγικά. Και επιπλέον, εγώ δεν καταλαβαίνω και το άλλο πράγμα. Τέθηκε ομά εκβιαστικά στη Γερμανία εκείνη τη στιγμή να βοηθηθεί η Ελλάδα. Ναι. Νομίζω ότι η Γερμανία αντέδρασε όπως αντιδρά κάποιος που εκβιάζεται σπασμωδικά. Mm-hmm. Και όχι ψύχρεμα. Για 2 χρόνια
Έκανε λαϊκισμό πάνω στο θέμα της Ελλάδος. Για να κερδίσει τις τοπικές εκλογές, τα κοινοβούλια. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι ακόμα κάνει, γιατί έχει και τις εκλογές της Ελλάδας. Είναι αργά η Γερμανία να αλλάξει πολιτική. Ναι. Η Μέρκελ έχει επενδύσει πάρα πολλά στο θέμα της Ελλάδος. Αν αλλάξει πολιτική τώρα, χάσει τις εκλογές. Mm-hmm. Προσπαθεί, κάνει προσπάθειες να τα αλλάξει. Πλέον βλέπω ότι είναι αδιέξοδη αυτή η πολιτική. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί πλέον να το πουλήσει στο κοινό της. Γιατί όπως εδώ δεν γίνονται εκλογές, γιατί όποτε είπατε και εσείς προηγουμένως κάνετε κάποια σχόλια για τις προσδοκίες των ψηφοφόρων, mm-hmm. το έχει και αυτή, το έχει σχέση το πρόβλημά της. Αλλά προφανώς αυτό είναι δικό της πρόβλημα. Η Ευρώπη έχει άλλα θέματα και η Γερμανία θα έχει πολύ σοβαρά ζητήματα αν δεν καταφέρει να λύσει τα δημοσιονομικά της Ευρώπης. Mm-hmm. Οι γερμανικές εξαγωγές εκκλονούνται. Η Αμερική την ξεπέρασε ήδη και την αντικατέστησε στην Ασία. Ήδη το προηγούμενο τρίμηνο είναι η πρώτη χώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες στις εξαγωγές στην Κίνα που mm-hmm. θεωρούσε η Γερμανία ότι ήταν, είχε την πλουτοκαθεδρία. Η κρίση στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική αφήνει την Ευρώπη χωρίς ενεργειακούς παρόχους πέρα από την Νορβηγία, τον Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία. Mm-hmm. Άρα υπάρχει και εκεί πέρα ένα θέμα ότι θα αυξηθεί το κόστος παραγωγής στην Ευρώπη και άρα θα υπάρξει πρόβλημα ανταγωνισμού των γερμανικών επιχειρήσεων αφού δεν θα έχουν πλέον εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Και έτσι σε το δρόμο του βλέπουμε ότι σταματά να παρέχει, δεν θα πιστεύω ότι θα αποχωρήσει, αλλά θα αφήσει, θα αφήσει στην Ευρώπη το κόστος της επιπλέον διάσωσης των κρατών μελών. Ναι. Δηλαδή η Ευρώπη, στην ουσία εγώ με αυτό που βλέπω, τίθεται σε έναν περίεργο οικονομικό κυκαιώνα και αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που με βάση το καταστατικό του δεν μπορεί να παρέχει περισσότερα χρήματα σωτηρίας, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και των άλλων υπερχρεωμένων χωρών, όποιες τέλος πάντων εμφανιστούν, γιατί έτσι λέει το καταστατικό πολύ του. Θέλει να δει απτά αποτελέσματα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πρέπει να μπορεί να πάρει τα χρήματα του πίσω. Μην ξεχνάμε ότι είναι χρήματα εθνών, δηλαδή είναι χρήματα του γερμανικού, του αμερικάνικου έθνους, είναι χρήματα των εθνών της Λατινικής Αμερικής, είναι χρήματα του ρωσικού έθνους που έχουν μπει εκεί για να βοηθάνε την έκταση την τελευταία στιγμή άλλα κράτη που βρίσκονται στο τελευταίο σκαλοπάτι. Μπορεί να έχει μια κακή στρατηγική ή να έχουν και κακή πολιτική. Μπορεί, δεν το ξέρω. Δηλαδή τα παραδείγματα του παρελθόντος ίσως είναι σκληρά. Αλλά μην ξεχνάμε όμως και την ευθύνη αυτών των ανθρώπων να πάρουν πίσω χρήματα λαών. Ναι, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Πώς τη βλέπετε την Ευρωπαϊκή Ένωση? Πιστεύετε ότι θα έχουμε μια κατάρρευση? Γιατί τουλάχιστον δεν ξέρω, ακούγονται πάρα πολλά. Πολλοί πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτές μιλάνε για την κατάρρευση της Ευρωζώνης τα επόμενα έτη. Είναι προφανές ότι η Γερμανία δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της διάσωσης ολόκληρης της Ευρωζώνης. Mm-hmm. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό πριν ένα χρόνο ή πριν δύο χρόνια. Mm-hmm. Εκείνο που θα μπορούσε και το ευρώ επίσης έχει και ένα άλλο τεχνικό πρόβλημα. Είναι ένα νόμισμα που μπορείς να μπεις αλλά δεν μπορείς να βγεις. Mm-hmm. Και θα σας πω να σου πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Έστω ότι αύριο η Ελλάδα βγαίνει από το ευρώ. Mm-hmm. Αποφασίζουμε ότι φτιάχνουμε ένα δικό μας νόμισμα και βγαίνουμε. Αλλά εσείς ή εγώ. Και το εγώ δεν μ' αρέσει να το είναι πολύ κακό, είναι εγωιστικό και δεν μ' αρέσει καθόλου. Κρατάμε στο σπίτι μας 7.000 ευρώ. Ναι. Συνεχίζει όμως και συνεχίζει να υπάρχει το νόμισμα. Ναι. Ποιος στην Ελλάδα δεν θα δεχόταν ευρώ για συναλλαγή? Όλοι θα το παίρνανε στο νόμισμα, διότι θα ήταν ένα νόμισμα με αξία. Mm-hmm. Άρα στην πραγματικότητα, δηλαδή ενώ τυπικά θα ίσχυε, στην πραγματική οικονομία όλοι το δεχόντουσαν. Mm-hmm. Θα λειτουργούσε στη μαύρη αγορά πολύ καλύτερα από το εθνικό νόμισμα το οποίο θα υποτιμούνταν αρκετές φορές αν δεν είχε κάποιες εγγύησεις. Mm-hmm. Άρα τεχνικά αυτοί που σχεδίασαν το ευρώ έφτιαξαν ένα αριστούργημα σε νόμισμα. Mm-hmm. Ένα νόμισμα το οποίο μπορείς να βγεις, να μπεις, αλλά δεν μπορείς να βγεις. Μόνο μία χώρα μπορεί να βγει από το ευρώ. Έτσι όπως έχει σχεδιαστεί. Η χώρα που μπορεί να βγει από το ευρώ είναι προφανώς η Γερμανία. Ναι. Τεχνικά πάντα μιλώντας. Γι' αυτό είχαν ακουστεί κάποια στιγμή, σίγουρα θα θυμάστε κι εσείς, σχόλια περί του να βγει η Γερμανία από το ευρώ για να μπορέσει να ορθοδρομήσει κατά κάποιο τρόπο το ευρώ. Είχε ακουστεί κι αυτή η λύση. Τα πλεονάσματα της Γερμανίας
είναι τα ελλείμματα του Νότου κατά κύριο λόγο. Ναι. Δηλαδή η Γερμανία έχει επιβάλει μια ιδιότυπη εσωτερική υποτίμηση, αυτό που θα προσπαθήσει να κάνουμε εμείς. Από το 1995 δεν υπήρχε αύξηση μισθών στη Γερμανία μέχρι και πέρσι. Νομίζω ότι πέρυσι έκαναν αύξηση, ναι. Ναι, έκαναν αύξηση μετά από σφοδρές απεργίες και αντιδράσεις των ανθρώπων που έβλεπαν. Ξέρετε ότι το 50% των Γερμανών κατέχουν το 1% του πλούτου, έτσι. Δηλαδή, μια φοβερή ανασοκρανομή του πλούτου στη Γερμανία. Υπάρχουν υπερβολικά πλούσιοι και υπερβολικά φτωχοί άνθρωποι στη Γερμανία, όπως και στην Ελλάδα πλέον. Αυτό σημαίνει ότι η Γερμανία είχε επιβάλει την εσωτερική υποτίμηση. Έχει τεχνολογία, γιατί ξέρετε, στο σύγχρονο κόσμο το εργατικό κόστος είναι πολύ χαμηλός παρασυντελεστής στην ανταγωνιστικότητα. Γιατί υπάρχουν τα μηχανήματα, η τεχνολογία, που μειώνουν πάρα πολύ το ρόλο της εργασίας. Φανταστείτε σε ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων, λόγω χάρη, πόσο λίγο συμμετέχουν οι άνθρωποι. Κάποιες είναι ρομποτικά πλέον. Και αυτό είναι και το λάθος της Ελλάδας. Τόσα χρόνια επιδοτούσε μέσα από το ΝΟΑΕΒ, μέσα από τα προγράμματα επιδότησης εργασίας και ενεργείας κτλ. Την εργασία, αντί να επιδοτεί τις επιχειρήσεις στο να εισάγουν καινοτομία, σε σέμενη αξία. Άρα, ναι, πράγματι η Γερμανία έχει τη δυνατότητα να βγει από το ευρώ. Έχει, και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ, διότι αφενός το γερμανικό μάρκο θα ανατιμούνταν πάρα πολύ γρήγορα, θα δημιουργούνταν συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης για τις υπόλοιπες χώρες που θα παρέμεναν μέσα στο ευρώ και θα εξομάλυνε το σύστημα ταχύτατα. Μάλιστα. Για την Ελλάδα, το θέμα της Ελλάδας δύο χρόνων τελειώνει. Ναι, επειδή αυτό κοίταγα. Ναι, συγγνώμη κιόλα. Όχι. Συνεχίστε. Για την Ελλάδα πιστεύω τα πράγματα είναι πάρα πολύ ευίωνα. Ξέρετε, αν η Ελλάδα δεν είχε μέλλον, θα μας είχαν αφήσει να πεθάνουμε. Θα μας είχαν αφήσει δηλαδή έρμεο τη τύχη μας. Προφανώς. Ναι. Ποιος θέλει να. Δεν μη το λένε οι ξένοι. Ποιος θα ήθελε κάτι που δεν αξίζει τίποτα. Τότε ακουφά, συνήθως τους νεκρούς μας τους θάβουμε με τιμές, αλλά τους θάβουμε. Ναι. Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε οριστό πλούτο. Δεν είναι τους αγωνάνθρακες, τους οποίους δεν θέλουν να τους. Γιατί πολλοί τους έχουν κάνει τόσο πολύ σύριαλ που, εντάξει, εγώ εννοώ τον Ικέλιο που παράγω από τη Λάρκο, που είναι ένα πανάκριβο πλέον μέταλλο, τις σπάνιες γεές που έχουν τόσο σπουδαίο ρόλο, ειδικά σε κατασκευές στο διάστημα, και είναι πολύ ακριβά μέταλλα. Έχουμε βοξίτη, παράγουμε 4 δισεκατομμύρια κιλά γάλα το χρόνο, 3,6 δισεκατομμύρια κιλά στυρά, τα οποία πραγματικά όχι αυτά που δηλώνουν κάποιοι για ξέρετε για τον λόγο. Ναι, ναι. Είμαστε η πρώτη δύναμη στον κόσμο με 18% σε χωρητικότητα πλοίων. Έχουμε ένα δίκτυο, οδικό δίκτυο 17.000 χιλιόμετρων. Η χώρα δεν έχασε κάτι σοβαρό στα χρόνια αυτά, δηλαδή δεν έγινε κάποιος σεισμός, λοιμός, καταποντισμός. Τα λιμάνια μας, τα αεροδρομιά μας, το μετρό, οι δρόμοι παραμένουν στις θέσεις τους. Έχουμε μια θέση σοβαρότατη γεωστρατηγική. Α, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί. Φυσικά. Και αυτή η ώρα είναι η κατάλληλη, διότι η Δύση θέλει έναν καλό σύμμαχο και καλό εταίρο στην περιοχή. Και πρέπει να μην ξεχνάμε πάντα ποιοι είναι οι φυσικοί μας σύμμαχοι. Οι φυσικοί σύμμαχοι της χώρας μας είναι προφανώς ο φυσικός σύμμαχος της Ελλάδας πάντα ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντα. Δηλαδή είναι η δεύτερη χώρα που μας αναγνώρισε μετά την Αϊτή. Η Αϊτή είναι η πρώτη χώρα. Η Αϊτή είναι η πρώτη χώρα, ναι. Ναι. Και έχουμε πάντα μια παραδοσιακή σχέση φιλίας. Αλλά είναι και η χώρα που μας απελευθέρωσε άλλωστε από τις δυνάμεις του άξονα. Είναι η πραγματικότητα. Ότι δηλαδή οι δανειστές μας, αν μας πιέσουν παραπέρα, θα χάσουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τα χρήματα που μας έχουν δανείσει. Άρα θα αναγκαστούν από την ίδια την πραγματικότητα να δουν τις λύσεις και τις προοπτικές που υπάρχουν. Να θυμίσω ότι στον πρώτο οικονομικό έλεγχο, που προβλεπόταν να είναι σκληρός και να διαρκέσει 50 χρόνια σκληρότατα,
διάρκεια σκληρά 10 χρόνια άφησε την Ελλάδα με βαθιά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα λόγω των, των πολιτικών και των εξωτερικών εξελίξεων. Mm-hmm. Το μιλάμε για τον πολιτικό έλεγχο του 1890, έτσι. Ναι. Και είναι οι κοινωνίες της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με εμάς, όπως είναι της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας. Άρα έχουμε φυσικούς συμμάχους και πάντα σε πολιτικό επίπεδο ξαναλέω ότι έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και υπό συνθήκες και πάντα με σεβασμό προς τους ανθρώπους που μας έχουν πραγματικά βοηθήσει να δούμε και ποιους άλλους ανθρώπους, ποια άλλα κράτη μπορούμε να προσυτεριστούμε. Μάλιστα. Θα βάλουμε εδώ μια άνω τελεία, δεν θα βάλουμε κανονική τελεία, γιατί θέλω να τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Βεβαίως. Να δούμε και τι εξελίξεις θα έχουμε και από το Eurogroup της Δευτέρας και από την σημερινή Δευτέρα. Έχουμε κακές εξελίξεις. Ναι. Απλά δεν είναι οι εξελίξεις οι οριστικές ή οι εξελίξεις που θα φέρουν γαλήνη στην ψυχή μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Καλά, η γαλήνη έρχεται και από μόνη της. Δεν έχουν να κάνουν πάντα τα χρήματα. Όχι. Εννοώ ότι μας κρατάνε σε μια εγρήγορση άνευ σημασίας και άνευ ουσίας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πιτικάρη, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε ξανά οπωσδήποτε τις επόμενες μέρες. Καλό Σαββατοκυριακό. Να είστε καλά. Ψηλά το κεφάλι, τα καλύτερα έρχονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα μήνυμα αισιοδοξίας επιτέλους από έναν οικονομολόγο. Να είστε καλά την καλημέρα μας. Γεια σας. Αποκαλυπτικός ο κύριος καθηγητής. Τον ακούσατε. Τα καλύτερα παιδιά έρχονται. Επιτέλους, ένας οικονομολόγος που μπορεί να μας δώσει μια διαφορετική πλευρά. Υπάρχουν μυαλά στη χώρα μας. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να μας δείξουν το διαφορετικό. Έδωσε μια νότα αισιοδοξίας και μας είπε, για όλους σας που πιστεύατε ότι η δόση θα μας σώσει, ότι ίσως τελικά και καλύτερα που δεν πήραμε τη δόση. Εμείς βέβαια εδώ έχουμε ξεπεράσει το χρόνο, πρέπει να πάμε γοργά γοργά, τρέχοντας.